Και το καλύτερο όμως, θα σας κάνω έναν πατριωτικό παρεμβατισμό, να πω με ανακούφιση, με αγαλίαση, παρά τα τόσα προβλήματα που έχουμε, επιτέλους πριν από δύο μέρες λύθηκε το μακεδονικό, αγαπητοί φίλοι, και το οφείλουμε σε ένα παλικάρι από το Straight Department, που ήταν απλό να το βρει, το σκέφτηκε ο ίδιος, δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς τόσο καιρό. Θα αλλάξουμε όνομα οι Έλληνες. Θα αλλάξουμε, αφού είναι ξεροκέφαλοι και δεν αλλάζουν οι Σκοπιανοί, θα αλλάξουμε εμείς το όνομά μας και θα λεγόμαστε Νότια Σκόπια. Νότια Σκόπια εμείς, βόρεια αυτή, και ξενιάζουμε γιατί για αυτό το Ελλάς δεν ήταν ωραίο. Το έχουν κατοχυρωμένο οι μπάτζοι και δεν είναι καλό τώρα. Να έχεις όνομα μπάτζου τώρα για χώρα δεν ακούγεται καλά. Εντάξει, και επειδή το κοίταξα τώρα, το μακεδονικό, οι Μακεδόνες, και εγώ δυσυγότητος μήμες, το κοιτάω από την καλή πλευρά, οι Μακεδόνες τώρα δεν είναι κανένα σπουδαίο φίλο, σαν να έχεις ένα διπλό και μια ντάμα από χέρι, σιγά το φίλο μου. Αλλά ψάχνω να δω και για Μεγαλέξανδρο κτλ. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για το Μεγαλέξανδρο, στο σχολείο μας λένε, στρατιά κτλ. Και κοιτάω σε κυκλοπαίδες και ήταν ένα 42 ύψος, παιδιά. Ένα 42 ύψος το παλικάρι με τους κοθόρνους, με τον ηφαιστείο, ένα χεράκι, χεράκι, λίγο περίεργο το ζευγάρι. Τέλος πάντων, για να δω και το Μεγαλέξανδρο, όπως γιατί μου αρέσει να είμαι ντοκουμενταρισμένος, να μιλάω με στοιχεία, διαβάζω Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia και διαβάζω και κοιτάω τη μάνα του Μεγαλέξανδρου. Η μάνα καθορίζει το γένος, όπως λένε και οι Εβραίοι, αν θες να δει για Γιωργάκη, θα κοιτάξεις Μινέικο. Μινέικο, έτσι παιδιά. Πολωνοεβραία κτλ. Τώρα πάμε στη μάνα του Αλέξανδρου. Η Ολυμπιάδα ήταν από μικρή την πιάνω από 10 χρόνια στην εφηβεία, όταν διαμορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Τη βρίσκομαι φίλες της, συνομήλικες. Ήτανε κοινά όνειρα είχαν αυτές. Άλλη να γίνει κομμότρια, αθλητρίδα, νοσοκόμα. Η δικιά μας, να πούμε, η Ολυμπιάδα ήθελε σ' όλο και καλά να γίνει γαλαζοαίματη. Και πηγαίνανε παραθέρηση στην Ίσο Θάσο. Μιλάω με στοιχεία. Στην Ίσο Θάσο. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα και τι έκανε. Ξεμοναχιαζότανε. Η Ολυμπιάδα πήγαινε μόνη της και βούταγε σε κάτι επόμενες παραλίες. Έπιανε τα πόδια, τα δάγκωνε να πιει το μελάνι να γίνει γαλαζοαίματη. Ήταν πανέξυπνη. Πανέξυπνη. Εν τω μεταξύ, όταν δαγκώνει το ταπόδι, γνωρίζετε, δεν ψοφάει το ζωντανό. Τα βλοκάμια συνεχίζουν να σαλεύουν. Οι βεντούζες ερεθίζουν. Ήταν στην εφηβεία της, στα ντουζένια της, δεν θέλει πολύ, το παιδικό μυαλουδάκι. Παίρνει η Ολυμπιάδα ένα βλοκαμάκι και το χώνει στο μουνάκι της. Χώνει δεύτερο, χώνει τρίτο, το έκανε με τα πολλά χταποδοσακούλα. Όλο το καλοκαίρι το παίρναγε έτσι. Αλλά το χειμώνα, όταν επέστρεφε στην γέρσα μακεδονική γη, πού να βρει χταπόδια, δεν υπάρχουν χταπόδια. Με λιαστό δεν γίνεται. Μην το επιχειρήσετε, θα τραυματιστείτε. Και βρήκε υποκατάστατο. Υποκατάστατο βρήκε, το ρίξε στα φίδια. Φίδια, μπεκάτσα, τσαλαπετινούς και παγόνια. Έβαζε μέσα να πούμε δηληγυριώδη φίδια και δεν πάθαινε τίποτα διότι ήταν μάγισσα και η μάνα της μάγισσα ήξερε το αντίθετο κτλ. Σε αντίθετη περίπτωση, όποιος όμως συνευρίσκεται μαζί της σεξουαλικά και ενός πήγε να αντιγαμίσει, ψόφαγε ασκάρλα μυκτή. Ένα απόγευμα λοιπόν, ένα μούχρωμα μετά από βροχή και βγει Ολυμπιάδα. Είχε πάει, παραμόνευε τον βασιλιά Φίλιππο να τον ξελογιάσει. Ο Φίλιππος λοιπόν ήταν έξω με 35 φρουρούς. Ούτε 34 ούτε 36. 35 φρουρούς. Είχε βγει λοιπόν να μαζέψει σαλιγκάρια. Όχι να τα φάει, ο Τζαν Βασιλιάς. Του είχε πει ο γιατρός του να μαζεύει να κάνει κάποιες ασκήσεις για τη μέση του. Και εκεί που μάζευε να πω τι κάνει. Η Ολυμπιάδα, το τσουλί, bottomless, bottomless. Παρουσιάζεται να πούμε, απομονώνει έναν τους φρουρούς, τους γαμάει και τους ψοφάει και τους 35. Και βρίσκεται μόνη της με τον Φίλιππο απέναντι. Μιλάω με ιστορικά ντοκουμέντα. Την κοιτάει να πούμε γιατί του κάνει το κόλπο, το γνωστό κόλπο, θα το έχετε διαβάσει. Ανοίγει τα ποδάρια και σε κάνει μια μονοαναρρόφηση. Δεν ξέρω πόσα βαθ, δεν υπήρχαν εδατόμετρα την εποχή εκείνη να πούμε. Και μαζεύει σε έκταση 70 εκταρίων όλα τα σαλιγκάρια. Και τα ξεβγάζει με ένα ξεφούσκωμα ξεφλουδισμένα γυμνοσάλιακα. Γυμνοσάλιακα, παθαίνει την πλάκα του. Ο Φίλιππος περωτεύεται. Αντίστοιχο ιστορικό περιστατικό με κραυγόφολο έρωτα έχουμε η Ιουστινιανέο Θεοδώρα. Ανοίγω μια παρένθεση. Η Ιουστινιανέο Θεοδώρα αρκετού αιώνε μετά, όπου η Θεοδώρα ήταν στον υπόδρομο με το μονάκι τη με καλαμπόκια, multiplex και μάζε με τα κοντόπουλα και την ερωτεύτηκε. Κλείνω την παρένθεση, όποιο θέλει κατά ανοιχτή δεν έχω πρόβλημα. Γίνεται όμοιρο πραγματικότητα, Ολυμπιάδα παίρνει το Φίλιππα και πάνε στην Πέλα, την κάνει η Βασίλισσα. Εκεί όμω δεν υπήρχαν φίδια, είχε κάνει υποψήλωση ο μαλάκα ο Φίλιππο. Δεν υπήρχαν φίδια και τι να κάνει, το αποκατάστατο η Μεθαδόνη το ρίχνει στα άλογα. Πού την έχανε, πού την έβρισκε, ήταν μέσα στα άλογα και έκανε τα μάτια τη και διάφορα άλλα πράγματα. Αντίστοιχα. Είχαν βουήξει και τα πέτρινα ταμπλόι τη εποχή έξω εκ την οβάτησα το Βασίλειο, μα είχε ξεφτυλίσει. Και βρίσκεται ένα μετανάστη, πάλι μετανάστη, ένα Σύριο. Όχι από τη Συρία, από το Σύριο, το άλφα του μεγάλου κοινό, τον πλανήτη. Και την ξελογιάστηκε, ζέα σου φέρω εγώ, λέει η Βασίλισσα, ένα άλογο που δεν μπορεί να το γαμίσει. Ποιο εγώ, λέει φέρτο. Και τη φέρνει να πούμε το βουκεφάλα, σιγά το αντίθασο, να πούμε μικρό μου πόδι, ένα πράγμα. Τέλο πάντων, ιστορικέ ανακρίβειε. Δεν θέλει πολλά. Αυτή η βρωμιάρα πασαλίβεται με βρώμη, βάζει το ματό σου, μαζάνε στο παρασύρι ζωντανό, τη γαμάει ο βουκεφάλα και την αφήνει έγκυο στο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Παρασανίξανδρο είναι γιο του βουκεφάλα.
Να τα ακούει ο Ψωμιάδης, δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα. Το Καρατζαφέρνης βρέθηκε τρίχα από τον όρχη του Βουκεφάλα. Το DNA εξετάστηκε και είναι ο πατέρας του Μεγαλέξανδρου. Προσέξτε, κράτησε η κοίηση, η τερατογέννηση κράτησε η κοίηση 9,5 εβδομάδες. Μας τα έχει κλέψει το Hollywood όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και έγινε το κοιτός με τη μέθοδο του στριπτής μέσα στα ανάκτορα, όπου ήταν ο Φίλιππος ο βασιλιάς που είσαι από κάτι στόρια ξύλινα μακεδονίδικα και την κοίτα για να πούμε, και αυτή γινότανε με μέσο, έπαιζε και μια βλητρίδα τη φρίκα, τη φάλτσα και την περίεργα, και αυτή γινότανε, βγάζει τα πάνω, βγάζει τα κάτω, βγάζει τα από μέσα, τα παίξω κτλ. Και βγάζει και το Φίλιππο, όχι το Φίλιππο, το γιο του κεφάλαιο, το Μεγαλέξανδρο, παιδιά. Τον βγάζει τον ομφάλιο λόρο, το λέω και σκυνούμε, θα κόλλει τον ομφάλιο λόρο και τον πετάει, το στρατιλάτι μας θα τον χάναμε από το παράθυρο η Τσούλα. Ο Θεός της Ελλάδας όμως ήταν απ' κάτω ο πατέρας του παρκαρισμένος, ο Βουκεφάλας, τον επήρε στα καμπούλια, τον έσωσε και έτσι σώθηκε ο Μάγης Αλέξανδρος και κατάφερε να σφάξει όλη την τότε γνωστή Φίλιο για να μην μας κουνιώνται οι Γερμανοί, είμαστε πρώτοι και στις σφαγές. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πρώτοι. Έχουμε σφάξει όλο τον τότε πλανήτη. Όχι μόνο Εβραίους και Αιγύρους. Λοιπόν, αυτή όμως μετά το και το όπως ήταν από τη, ήταν διάφορο ξαναμένη να πούμε, κάνει ένα σπαγκάτο περίεργο. Και πάει και βεντουζάρει το μουνί της πάνω στο ψηφιδωτό αυτό στο 2, το έχετε δει το γνωστό. Βεντουζάρει απάνω, παθαίνει την πλάκα του φίλου, σου λέει τι θα έχουν να βλέπουν οι τουρίστες, οι Ιαπωνέζοι να φωτογραφίζουν, θα πάθει ζημιά. Γιατί το αμμιακό υδρό δεν ξεκολλάει, δεν καθαρίζει να πει. Την τραβάει με τίποτα να μην. Να την τραβάει άτιμο πράγμα το μουνί, σαν το στρίδι στο γράφο. Μα κομίσει δεν ξεκολλάει με τίποτα. Να τραβάει, τραβάει και αμπλητρίδα τίποτα. Ευτυχώς πάει και τη χαϊδεύει η αμπλητρίδα τα φυσικά της Ολυμπιάδας, την καβλώνει. Και Θεός Ελλάδας, Άγιο είχαμε. Και με τα υγρά του κόλπου τη φέρνουν, τη σέρνουν σιγά σιγά, τη βγάζουν στο αποχάλιπο στο βαρμπίλι. Και έτσι σώθηκε το ψηφιδωτό και το θαυμάζει όλη η ανθρωπότητα. Πού θέλω να καταλήψω από τη φίλη μου, πουθενά στεγνά. Απλά λέω διάφορο να περάσει η ώρα τη 4.30 και τελειώνουμε κλειδώσει και πώ δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει κάτι να βρίσκω να λέω.